Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις, αυτή τη φορά από το συνονόματο το Γιάννη, ο οποίος ρωτάει: Γιάννη, θέλω να βρω καθηγητή κιθάρας. Πώς μπορώ να καταλάβω και να κρίνω αν είναι καλός στη δουλειά του? Φίλε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω όσο γίνεται. Θα κοιτάξεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός, σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα πριν τον γνωρίσεις και μετά αφού γνωριστείτε. Πριν γνωριστείτε λοιπόν, θα πρέπει να τσεκάρεις δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα τους μαθητές του. Έχει αρκετούς μαθητές οι οποίοι να είναι καλοί παίχτες, δηλαδή οι οποίοι να έχουν εξελιχθεί τον καιρό που κάνουν μαθήματα μαζί του. Πολλές φορές βλέπουμε έναν καθηγητή ο οποίος έχει έναν πάρα πολύ καλό μαθητή. Ο καθηγητής όμως αυτός μπορεί να έχει μια καριέρα 5 μέχρι 10 χρόνια και να έχει βγάλει έναν καλό μαθητή. Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως είναι καλός απλά ο μαθητής, δηλαδή ήταν ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλο ταλέντο και κατάφερε να βελτιωθεί, ναι, με τη βοήθεια του καθηγητή, αλλά όχι εξαιτίας του καθηγητή. Αν όμως βρεις κάποιο καθηγητή, ο οποίος έχει πολλούς μαθητές, οι οποίοι να έχουν βελτιωθεί και να έχουν φτάσει ένα υψηλό επίπεδο παίξηματος τον καιρό που κάνουν μάθημα μαζί του, τότε κατά πάσα πιθανότητα αυτό οφείλεται στη μεθοδολογία και στον τρόπο διδασκαλίας του καθηγητή αυτού. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που θα έπρεπε να κοιτάξεις. Ο καθηγητής αυτός παίζει καλά, δηλαδή ο ίδιος όταν πιάνει μια κιθάρα παίζει καλά, έχει δείγματα όπου να φαίνεται ο ίδιος να παίζει, έχει δώσει είτε live, είτε recital, γενικότερα βιντεάκια στο YouTube, οτιδήποτε που να παίζει. Δεν είναι ανάγκη να γράφει δική του μουσική, δεν είναι ανάγκη να ανοίξει σε μια μπάντα, δεν είναι ανάγκη να παίζει στο στούντιο συνέχεια, ούτε να κάνει τουρνέ. Αλλά όταν πιάσει μια κιθάρα, μπορεί να παίξει καλά ή είναι απλά θεωρητικός. Πάντα προτείνω να είσαι με κάποιον καθηγητή ο οποίος να έχει ένα πολύ καλό επίπεδο παίξηματος, γιατί εκεί θα μπορέσετε να συνοηθείτε πολύ πολύ καλύτερα και θα μπορεί να καταλαβαίνει τις προκλήσεις σου πολύ καλύτερα, δηλαδή τα πράγματα τα οποία σε δυσκολεύουν. Προχωρώντας τώρα, τι γίνεται αφού γνωριστείτε? Πες ότι βρίσκεις κάποιον καθηγητή ο οποίος καλύπτει τα πρώτα δύο θέματα και έχει καλούς μαθητές και παίζει καλά ο ίδιος. Αφού γνωριστείτε λοιπόν, πρέπει να κοιτάξεις δύο πραγματάκια. Το πρώτο, όσο αφορά τον τρόπο διδασκαλίας του. Έχει την ικανότητα και έχει φτιάξει την υποδομή ώστε να μπορεί να σπάσει σε μικρά κομματάκια οποιαδήποτε τεχνική και οποιοδήποτε θέμα της ηλεκτρικής κιθάρας και να σου το εξηγήσει? Ή απλά προσπαθεί να σε διδάξει μέσω όσμωσης, δηλαδή θα παίζει και εσύ ό,τι πιάσεις έπιασες? Δυστυχώς πια η δεύτερη μέθοδος, επειδή η κιθάρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, δεν φέρνει τα καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, για να μπορέσεις να εξελιχθείς και να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο, χρειάζεται να πάρεις το υλικό σπασμένο σε μικρά κομματάκια, γιατί πια έχει φτάσει πολύ ψηλά το επίπεδο που περιμένουμε να έχει ένας ηλεκτρικός κιθαρίστας. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις όταν γνωριστείς με τον καθηγητή αυτό από κοντά, και ίσως θα έλεγα να είναι και πιο σημαντικό από το πρώτο, είναι το κατά πόσο θα ασχολείται με εσένα ή αν έχει μια δικιά του ατζέντα για τη διδασκαλία. Θα σου πω ακριβώς τι εννοώ. Σε ρωτάει ποιοι είναι οι στόχοι σου? Σε ρωτάει τι θες να πετύχεις με την κιθάρα? Πρέπει οπωσδήποτε να σε ρωτήσει, γιατί άμα δεν σε ρωτήσει, σημαίνει ότι ό,τι πρόγραμμα και σου βγάλει είναι στο μυαλό του απλά και δεν έχει κάποια σχέση με το πρακτικό θέμα του που θες να φτάσεις εσύ. Εδώ υπάρχει εξαίρεση αν είσαι εντελώς αρχάριος. Γιατί αν είσαι εντελώς αρχάριος, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα που πρέπει να μάθεις και είναι λίγο ίδια για όλους. Αλλά εφόσον παίζεις κάποιο καιρό και πας για να βρεις καθηγητή, ο καθηγητής αυτός πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί με το που θες να φτάσεις και επίσης να σε ακούσει να παίζεις για να μπορέσει να κρίνει τι χρειάζεται να μάθεις αμέσως παρακάτω. Οπότε λοιπόν, συνολικά, τέσσερα πραγματάκια. Δύο πραγματάκια πριν γνωρίσετε με τον καθηγητή, οι μαθητές του και το επίπεδο παίξηματός του, και δύο πραγματάκια αφού γνωριστείτε. Αν έχει την ικανότητα να σπάσει την ύλη σε μικρά κομματάκια και να στη δώσει, και δεύτερο και πιθανώς πιο σημαντικό, όπως είπα, αν ασχολείται με εσένα και τους δικούς σου στόχους και το δικό σου παίξιμο, ή απλά σε βάζει σε μια διαδικασία που είναι τα ίδια υλικά για όλους. Ελπίζω να βοήθησα λοιπόν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είμαι σίγουρος ότι ο πολύ κόσμος που θα δει αυτό το βίντεο θα βοηθηθεί. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη λοιπόν για την ερώτηση. Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!